Καταρχάς θεωρούμε ότι έχει ευθύνη ο Δήμος για το απαράδεκτο γεγονός ότι σε συνθήκες 7.000 κρουσμάτων ημερησίως προχωρήσατε, στηρίξατε, δεν είπατε κουβέντα για την απαράδεκτη πρακτική του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει στην Αθήνα 100 τμήματα από 46 δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Έχετε ευθύνη την οποία την ξεχνάτε. Είναι χαρακτηριστικό είναι χαρακτηριστική ή υποκρισία ή κοροϊδία ή αδιαφορία, όταν ζητώντας επίμονα από την υπηρεσία του Δήμου Παιδείας να μας πει ποια θέση παίρνει απέναντι σε γεγονό το οποίο και αν δεν το ήξερε, εδώ και τρεις εβδομάδες το είχαμε καταγγείλει επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι θέση παίρνει για τις συγχωνεύσεις και η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε καμία μέχρι στιγμής πληροφόρηση για το θέμα των συγχωνεύσεων. Αυτά λέει η υπηρεσία του Δήμου τη Αθήνα, παιδεία. Αυτό σημαίνει ή μα εμπέζετε ή του καλύπτετε ή κυριολεκτικά σα έχουν γραμμένου και δεν σα ρωτάνε για τίποτα. Θεωρούμε ότι έγιναν κινητοποιήσει οι οποίε πρέπει να συνεχιστούν, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά μα 28 και 29 σε ένα τμήμα θα βρίσκονται μαζί και θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ο λόγο στην Ένωση Γονέων τη Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα για τι κινητοποίησει που έχουν γίνει στο 91 Δημοτικό Σχολείο. Δεύτερο θέμα. Όταν ζητούμε επίμονα να μπει θέμα εντό ημερησία, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα απαλωτρίωση του Πάρκου Δρακόπουλου, πρέπει να το βάλετε. Σα το ζητάει η Λαϊκή Σπήρωση, το έχει ζητήσει η Μίζωνα Αντιπολίτευση, το έχουν ζητήσει και άλλε παρατάξει. Πρέπει να μπει το θέμα και να πάρετε θέση χωρί απλέ δηλώσει κατανόηση. Όπω επίση πρέπει να πάρετε θέμα, κύριε Αξιότι, νομίζω στη δική σα ευθύνη είναι για το γεγονός ότι εδώ και 6-7 μήνες ο κόσμος στα Πατήσια περπατάει επί της Πατησίων σε μια διάβαση που χωράει μόνο ένας άνθρωπος. Αυτή είναι η εικόνα Αθήνα 2021. Λαμαρίνες, διάβαση πάνω στην Πατησίων, δίπλα από τα αυτοκίνητα, ένας. Αν συναντήσει άλλον έναν, πρέπει ο ένας να περιμένει τον άλλο να περάσει. Αυτή είναι η εικόνα. Παρόλα αυτά, μαθαίνουμε συνεχώς από το διαδίκτυο, από τα μέσα κοινωνική δικτύωση για μια σειρά γεγονότα που αφορούν το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Μαθαίνουμε δηλαδή ότι κλείνει ο ελαιόνα. Όταν ο Δήμαρχο μαζί με τον Πρωθυπουργό μίλαγαν για πρώτη επιδομή πριν από 1,5-2 μήνε. Μαθαίνουμε ότι τρέχει πρόγραμμα Smart Cities 53 εκατομμυρίων που θα αλλάξει ο ηλεκτροφωτισμό τη πόλη. Αυτά τα μαθαίνουμε από το διαδίκτυο. Όπω μαθαίνουμε και άλλα το Δημοτικό Φυσικά Συμβούλιο αγοράζει αγρούς. Τρίτο θέμα. Τέταρτο. Υπάρχει ένα προγκρόμ κυριολεκτικά κλήσεων σε ταξιτζίδες στην πλατεία συντάγματο. Που απαγορεύεται πλέον ούτε το να σταματήσει για επιβίβαση ή αποβίβαση. Δεν είναι τακτική αυτή στα πλαίσια του μεγάλου περιπάτου και των έργων που γίνονται να κυνηγάμε του μικροεπαγγελματίε σε αυτέ τι συνθήκε που υπάρχει η κρίση και που έχει τις συγκεκριμένες επιπτώσεις. Πέμπτο θέμα. Είναι λογικό να γίνονται αναπλάσεις. Είναι παράλογο όμως όταν γίνονται αναπλάσεις όπως αυτή που γίνεται στην Αγίου Δημητρίου Όπλων στα κάτω Πατήσια οι επαγγελματίες που είναι καταδικασμένοι για όλη την περίοδο της ανάπλασης να μην έχουν δουλειά να πληρώνουν τα ίδια που πλήρωναν σαν να μην συνέβαινε τίποτα στην περιοχή τους. Έχουμε το αίτημα δύο επαγγελματιών. Έχουμε φωτογραφίες που δείχνουν ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσει του δεν δουλεύουν και ο Δήμος αρνείται να μειώσει είτε το ενίκιο είτε να μειώσει την δυνατότητα σε σχέση με τα άλλα τέλη, όχι μετά, αλλά τώρα που γίνονται τα έργα, γιατί εισόδημα δεν υπάρχει. Θεωρούμε ότι πρέπει στην Οικονομική Επιτροπή να έρθει θέμα συγκεκριμένο ονομαστικό, για να υπάρχει μείωση και του ενικίου για το περίπτερο και των άλλων θεμάτων που βάζουν οι άνθρωποι δικαιολογημένα. Επόμενο θέμα. Λύγει το πρόγραμμα των συμβασούχων COVID, γνωστό αυτό. Είναι γνωστέ και οι δηλώσει του κ. Βορύδη ότι ξεχάσετε οποιαδήποτε συνέχιση. Όμω το πέμπτο έκτο κύμα, γιατί έχουμε χάσει και την αρρύθμιση, είναι εδώ. Οι υπηρεσίε του Δήμου πώ θα λειτουργούν το Γενάρη. Φιλοδοξείτε να έχει τελειώσει ο COVID, να έχουν τελειώσει οι επιπτώσει. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουν τελειώσει. Πώ θα λειτουργήσει, για παράδειγμα, η υπηρεσία που παρακολουθεί την κακοποίηση ανηλίκων όταν οι πέντε είναι εργαζόμενοι COVID και μόλις δύο είναι οι εργαζόμενοι μόνιμοι και αορίστου. Και όταν υπάρχουν πάνω από 100 καταγγελίες, το είχαμε ξαναθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξετάζονται οι 15 με 20. Και μιλάμε για την προστασία και μιλάμε για μεγάλες, που να το πω, κουβέντες, αλλά στο διατάφτα έχουμε αυτή την κατάσταση. Και τελειώνω μάθαμε από τους εργαζομένους ότι προχωράει η ιδιωτικοποίηση ενό ακόμα τομέα λειτουργιών και υπηρεσιών του Δήμου της Αθήνας. Το 1595, που το είχε ο Δήμος, νομίζω, στην ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, για εξυπηρέτηση ηλεκτρονική των πολιτών, ουσιαστικά με σύμβαση παραχωρείται στη ΔΑΕΜ και η ΔΑΕΜ για σύμβαση ενός εκατομμυρίου 120.000 το δίνει σε ιδιώτη. Υπηρεσία που καλυπτόταν από 15 εργαζόμενους. Αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που δεν είναι τυχαία. Είναι συγκεκριμένη, την υλοποιείτε βήμα-βήμα. Έχετε ευθύνη και πρέπει να μπει ένα φρένο. Τέλος.